Κάθε όριο έχουν ξεπεράσει τα βρετανικά μέσα ενημέρωση σε σχέση με την υποτιθέμενη υπόθεση απόπειρα απαγωγή παιδιού από ξενοδοχείο τη ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Η βρετανική Μύρο συγκεκριμένα δεν δίστασε να διασυνδέσει την ανυπόστατη είδηση με την τραγική εξαφάνιση τη μικρή Ματλίν το 2007 από καλοκαιρινό θέρετρο στην Πορτογαλία, επικαλούμενο εκπρόσωπο τη οικογένεια που κατήγγειλε την φερόμενη απόπειρα απαγωγή. Θεωρώ ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν κάποιε σκοπιμότητε, γιατί ουδέν αναδικέστερο. Για όσα γράφονται και λέγονται, σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε περιστατικό ούτε απαγωγής, ούτε και συμμετοχή τέτοια σε παιδική πορνογραφία, όπως ήταν ο αρχικός ισχυρισμός. Μάλιστα, κάνει αναφορά σε δεύτερο περιστατικό πέρσι το καλοκαίρι στο ίδιο ξενοδοχείο και καταγγέλει την αστυνομία και κατ' επέκταση την Κύπρο για προσπάθεια συγκάλυψης των περιστατικών. Τα ψεύδι έχουν απότερο σκοπό και στόχο, λέγει η Ευθασώσια Αστυνομία της Κύπρου, αντικρούοντας τις κατηγορίες. Πλέον σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να γίνουν διαβήματα. Να γίνουν, που έχει εκδοθεί και ανακοίνωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τα συνεχή δημοσιεύματα πλήττουν την εικόνα του νησιού και ειδικότερα τον τομέα του τουρισμού εν μέσω καλοκαιρινής περίοδου, που αποτελεί αδιαφυσβήτητα τον βασικό οικονομικό αιμοδότη της οικονομίας του τόπου, όποτε ουδής μπορεί να τα υιοθετεί και να τα αναπαράγει ελαφρά την καρδιά.